μέχρι το 34 ήσασταν στο ισόπαλο, 55-55. Πώς είδατε τη εμφάνιση της ομάδας σας στα πρώτα 34 λεπτά και στα τελευταία 6 τι έγινε και ο Κεραυνός έχτισε τη διαφορά και πήρε την νίκη? Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Κεραυνό. Άξισε την νίκη στο τέλος. Εμείς έχουμε διάφορα θέματα να λύσουμε. Το πρώτο είναι ότι έχουμε χάσει τον βασικό playmaker της ομάδας και το βασικό πεντάρι της ομάδας, που κατά τη γνώμη μου είναι και ο καλύτερος ψηλός στο πρωτάθλημα. Αυτό, όπως γνωρίζουν όσοι έχουν αγωνιστεί και έχουν παίξει μπάσκετ, αλλάζει όλες τις ισορροπίες και η ομάδα ξεκινάει πάντα να σχεδιάζει στον προγραμματισμό με τον Άσο και το 5. Δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό με τίποτα. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι η ομάδα θα πρέπει και η διοίκηση να λύσει άλλα θέματα εξωαγωνιστικά και μετά να μιλήσουμε για τακτικές. Αυτή τη στιγμή, ό,τι για να πούμε για τακτική είναι λάθος. Δεν έχει ισχύ. Θέλετε να επεκταθείτε λίγο σε αυτό που λέτε, τα εξωαγωνιστικά? Τα ενίκο μη ενδύμου. Ξέρουν όσοι πρέπει να... αυτό που πρέπει να κάνουν. Από εκεί και πέρα, εγώ να βοηθήσω την ομάδα εντός του γηπέδου. Όπως το έχω δείξει, νομίζω. Μέσα στην ομάδα, πώς είναι το κλίμα? Διότι προέρχεστε από δύο ήττες, από τον Κεραυνό δεν είναι εκτός προγράμματος, αλλά με την ΠΑΕ ήταν. Πώς είναι το κλίμα στην ομάδα, με βάση και τα εξωαγωνιστικά που αναφέρατε? Κοιτάξτε, το κλίμα μεταξύ μας και των παιχτών είναι εξαιρετικό. Από εκεί και πέρα, όμως, σας θυμίζω ότι η ομάδα με την ΠΑΕ έπαιξε με στην ουσία ένα ξένο. Τα είπα ξανά, δεν θέλω δικαιολογίες. Ποτέ δεν έχω δικαιολογίες στον εαυτό μου, ποτέ δεν έχω έρθει εδώ στη συνέντευξη να. Δικαιολογήσω, έχω πάρει αντιθέτως την ευθύνη αρκετές φορές. Όμως τα προβλήματα μεγαλώνουν και θα πρέπει να λυθούν για να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου εγώ. Εντάξει, είναι σημαντικά αυτά που λέτε με τα προβλήματα, τα εξωαγωνιστικά. Πώς θα προχωρήσετε στην συνέχεια λόγω των δύο αλλαγών με τους ξένους και πώς θα διαχειριστείτε αυτή την εικόνα, την κατάσταση και εντός και εκτός γηπέδου εν ώψη συνέχειας? Κοιτάξτε, τα παιδιά ήρθαν οι δύο καινούργιοι παίχτες, κάνανε δύο προπονήσεις και μπήκαν να παίξουν. Αυτό δεν είναι. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Μαζί με τον Αυστραλό Κύπριο, τον οποίο έχει λίγες μέρες προπόνησης και προσπαθεί να βρει ρυθμό και αυτός. Σήμερα ήταν καλύτερος. Καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο το έργο. Πρέπει να δοθεί χρόνος, αλλά πρώτα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα.